Δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, στη συνέχεια της δίκης Λεπιδάκη, που διακόπηκε για να συνεχιστεί αύριο, με τη συναισθηματική φόρτιση να επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας, καθώς σήμερα ενώπιον της έδρας για να καταθέσουν βρέθηκαν η μητέρα του Μιχάλη Λεπιδάκη, ο αδερφός του Μανώλης, η σύζυγός του, ένας συνεργάτης και ένας φίλος του. Αν και στη διαδικασία δεν προστέθηκε από τις καθυθέσεις κάποιο νέο στοιχείο, η κατάθεση ψυχής της μητέρας συγκίνησε τους πάντες. Ζήσαμε 6 εφιαλτικούς μήνες χωρίς να ξέρουμε αν ο Μιχάλης ζούσε ή δεν ζούσε ή πώς περνούσε. Είμαι μάνα και αυτοί οι μήνες δεν θέλω να έρχονται στο μυαλό μου. Καμιά οικογένεια να μην ζήσει αυτό που ζήσαμε. Η κυρία Άννα Λεπιδάκη ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αντιλήφθηκε ότι κάτι είχε συμβεί, καθώς όπως είπε, ξεκίνησε από το εργοστάσιο για τα καλέσαμε 20 λεπτά καθυστέρηση από το γιο της εκείνο το μεσημέρι. Είδε το όχημα τρακαρισμένο. Συνέχισε όμως την πορεία της προς το σπίτι για να επιβεβαιώσει ότι όντως αυτό ήταν το όχημα, καθώς δεν ήξερε τον αριθμό κυκλοφορίας του και επέστρεψε μετά με την ύφη της. Πέρασε αρκετή ώρα, όπως είπε, για να καταλάβουν ότι ο γιος της είχε απαχθεί, αφού αρχικά σκέφτηκαν το σενάριο του τροχαίου και απευθύνθηκαν στα νοσοκομεία. Σε ό,τι αφορά πάντως το εφιαλτικό διάστημα της απουσίας του γιου της, η ίδια βαθιά μέσα της πίστευε ότι ο Μιχάλης Λεπιδάκης θα τα καταφέρει, χωρίς να διστάσει μάλιστα να πει ότι όταν τον είδε πρώτη φορά μετά την απελευθέρωσή του, φοβήθηκε για την υγεία του. Έχασε 17 κιλά και ήταν τόσους μήνες μέσα σε ένα δωμάτιο που δεν έμπαινε ήλιος. Δεμένος. Ήταν κάτοχρος και φοβήθηκα μήπως είχε αρρωστήσει. Ευτυχώς όμως το παιδί μου ήταν καλά. Από τον αδερφό του Μιχάλη Λεπιδάκη Μανώλη, που είχε το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας με τους απαγωγείς, περίμενε στοιχεία η έδρα, τα οποία όμως δεν προέκυψαν, με την πρόεδρο να διατυπώνει την απορία πώς θα καταφέρει η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της και να αποδώσει ευθύνες όταν δεν έχει τη βοήθεια των απαραίτητων στοιχείων. Ο κύριος Μανώλης Λεπιδάκης στην κατάθεσή του σημείωσε ότι δεν θέλει να κάνει εικασίες για γεγονότα που δεν γνωρίζει ο ίδιος, ενώ στην ερώτηση αν από την έναρξη της δίκης μέχρι σήμερα υπήρξε κάτι που άλλαξε τη συμπεριφορά τους, ο ίδιος απάντησε όχι, επαναλαμβάνοντας τα όσα είχε υποστηρίξει στην αρχική του κατάθεση στην αστυνομία. Μέσα από τα μηνύματά μας ασκούσαν πίεση για να δώσουμε τα χρήματα που ζητούσαν χρησιμοποιώντας την υγεία του Μιχάλη. Μας έλεγαν ότι δεν είναι καλά, ενώ μας έλεγαν ότι θα του κάνουν κακό αν δεν τους δίναμε τα χρήματα. Ο κύριος Λεπιδάκης είπε ότι δεν είχαν νιώσει ποτέ απειλή ότι θα έπεφταν θύματα απαγωγής, ενώ σε ό,τι αφορά υποψίες που αναπτύχθηκαν σε σχέση με ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, που πιθανά γνώριζαν τις κινήσεις και τα ταξίδια του Μιχάλη Λεπιδάκη, ο ίδιος είπε ότι δεν έκαναν ποτέ κίνηση για να εντοπίσουν κάποια σύνδεση με τους απαγωγείς, με την πρόεδρο της έδρας πάντως να μιλάει για μη ουσιώδη μάρτυρα. Πίστευα ότι ο Μιχάλης θα τα καταφέρει και θα επιστρέψει κοντά μας. Ευχαριστώ την αστυνομία για τη στήριξη, ευχαριστώ την Παναγία που μας βοήθησε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο για την προσευχή του. Η σύζυγος του Μιχάλη Λεπιδάκη, εμφανώς συγκινημένη, είπε ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτό το γεγονός και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Δεν τον ρώτησα τίποτα περισσότερο πέρα από όσα εκείνος θέλησε να μου πει, που ήταν ελάχιστα. Έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να μην γυρνάμε συνεχώς σε αυτό. Η σύζυγος του Μιχάλη Λεπιδάκη πάντως, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να προκύψει ότι κάποιοι φέρθηκαν με περισσότερη ευγένεια στο σύζυγό της, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη. Δεν είδα κάποιον να του ανοίγει την πόρτα να φύγει. Πάντως, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οξύνθηκαν και τα πνεύματα όταν στην έναρξη κλήθηκε συμπληρωματικά ο κύριος Μιχάλης Λεπιδάκης, από τον οποίον ζητήθηκε να μιλήσει για όσα διάβασε και έμαθε εκ των υστέρων μέσα από τα δημοσιεύματα για την απαγωγή του, με συνήγορο κατηγορουμένου, ούτε λίγο ούτε πολύ, να σηκώνει τους τόνους μιλώντας με τον κύριο Μιχάλη Λεπιδάκη, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να διακόψει για 10 λεπτά τη διαδικασία.